των Ηνωμένων Πολιτειών στη Νέα Υόρκη, αφού είχε ολοκληρώσει τις επαφές του στον Καναδά. Ναι. Λοιπόν, ο κύριος Παπάς συναντήθηκε ακριβώς με περιεχόμενο το χρέος, την υπόσχεση της Αμερικάνικης κυβέρνησης ότι θα παρέμβει θετικά. Και στο πλαίσιο της θητείας του Ομπάμα. Μάλιστα, η οποία όσον ούπο. Μέχρι τον Νοέμβριο, λοιπόν. Ακριβώς, εξαντλείται. Ένα ζήτημα είναι αυτό. Και ένα ζήτημα είναι αυτό που προέκυψε και για το οποίο μιλάει όλη η Ελλάδα. Ότι δύο συνάδελφοί μας από δύο διαφορετικά κανάλια που δεν κέρδισαν το διαγωνισμό. Σε μια Νέα Υόρκη που σωστά λέγατε πριν ότι βρίσκουν βόμβες από πλατεία σε πλατεία και από καφενείο σε καφενείο, εκεί να μεταμφιεστούν για να παγιδεύσουν τον Υπουργό και να δείξουν ότι την ώρα που ο λαός πεινάει εντός εισαγωγικών και την ώρα που χάνουν τις θέσεις εργασίας τους, ο Υπουργός ζει χλιδάτα στη Νέα Υόρκη. Έχουμε πιο συγκεκριμένη εικόνα, γιατί έχουμε ήδη οι συνάδελφοι αρνούνται. Αν έχουμε ρεπορτάζ, κατηγορία, μάλλον για πλαστογραφία. Έχουμε συγκεκριμένη εικόνα. Οι Αμερικάνικες αρχές, από ό,τι μου έλεγε και νωρίτερα, που γνωρίζει καλύτερα από μένα ο στρατής, είναι πολύ αυστηρές τα ζητήματα πλαστογραφίας. Δεν είναι σοβαρό θέμα αυτό. Το ζήτημα της περούκας, αν και γελίο, δείχνει επίσης και μια πρόθεση είτε των καναλαρχών είτε των ιδίων αυτοβούλων των συναδέλφων αυτών εντός εισαγωγικών, δείχνει την πρόθεσή τους να παραβιάσουν κανόνες του επαγγέλματος που είναι διατυπωμένοι στον κώδικα δεοντολογίας, που λέει ότι δεν μπορείς να, με αθέμητες μεθόδους να παίρνεις πληροφορίες και οπωσδήποτε στο ρεπορτάζ πρέπει να δηλώνει την ιδιότητά σου. Πάνω σε αυτό που λέει ο πρόεδρος, κάθεται για την άποψή του, γιατί τέλεσε πρόεδρος της ΕΣΥΑ και γνωρίζει τα θέματα καλά. Σε αυτές τις συμπεριφορές, γιατί έχουμε δει παλαιότερα να έχει κινηθεί το πειθαρχικό της Ένωσής μας. Ναι, είναι νωρίς ακόμα. Εντάξει, θα δούμε τι. Αλλά έχουμε ένα γεγονός. Έχουμε ένα γεγονός. Περούκες, έχουμε πλαστογραφία, έχουμε όλα αυτά τα οποία διαβάζουμε και μαθαίνουμε. Υπάρχει εκεί την ερώτηση του Άρη. Όχι, σε αυτές τις περιπτώσεις τους αφήνουμε και παραμένουν μέλη της Ένωσής μας, προσβάλλοντας το επάγγελμα κατά αυτόν τον τρόπο. Συμφωνώ απολύτως, αλλά αυτή τη στιγμή είμαστε στο στάδιο να ερευνήσουμε πλήρως το τι έχει συμβεί. Αν υπάρχει καθοδήγηση από τις εργοδότριες επιχειρήσεις του κυρίου Βαρδινογιάννη και του κυρίου Κοντομινά, η διάσταση του σκανδάλου είναι διαφορετική. Αν είναι μια αυτόβουλη ενέργεια δύο φιλόδοξων συναδέλφων, υπάρχουν οι νομικές επιπτώσεις δυστυχώς για αυτούς στις Ηνωμένες Πολιτείες και είναι αυστηρές, και υπάρχουν και τα πειθαρχικά μέτρα του σωματείου μας που σε ανάλογες περιπτώσεις έχει παρέμβει. Σε ποια λογική λες? Πάντως εγώ ήθελα να δηλώσω ότι από την εφημερίδα μας, επειδή θα ερωτηθούν πολλοί, επειδή υπήρχε μια συνεργασία. Η συνεργασία αυτή από χτες το βράδυ στις 12, όπου δεν επικοινώνησε μαζί μας ο συγκεκριμένος συντάκτης, η συνεργασία μας έχει λήξει. Διότι για μας τα ηθικά ατοπήματα είναι πάνω απ' όλα. Επειδή τα πραγματικά περιστατικά επακριβώς δεν τα ξέρουμε, ότι ακούμε κι εμείς από ανταποκριτές και τα λοιπά. Πολύ προσεκτικοί και πρέπει να υπάρχει και αυτοσυγκράτηση και τα λοιπά. Θέλω να ρωτήσω, επειδή από ό,τι κατάλαβα από τον λόγο σου, τον δημοσιογραφικό, υπάρχει κάποια σκοπιμότητα να καταδείξουν τι? Ότι να εκθέσουν, για παράδειγμα, τον κύριο Παπά σε κάτι που ενδεχομένως θα έκανε. Αυτή η πολιτική, δυστυχώς και στον ανεπτυγμένο λεγόμενο αγγλοσαξονικό τύπο, έχει εφαρμοστεί από τον ταμπλόιτ και κίτρινο τύπο και από τα κανάλια της συμφοράς και εκεί, μεγάλης ενδεχομένως θεματικότητας. Ψάχνουν να βρουν την ηθική πλευρά, την αρρώστια, την ηθική πλευρά, το πόσο ξόδεψε, ποιο σχολείο πάνε τα παιδιά. Λοιπόν, αυτό πήγαν να το κάνουν και άλλες φορές. Και το πρώτο θέμα έχει πρωτοστατήσει και άλλα μέσα ανάλογα, που πήγαν να παγιδεύσουν, πήγαν να δείξουν σπατάλες στην αποστολή της ενός Έλληνα υπουργού κτλ. Με τι κίνητρα το κάνεις αυτό? Γιατί είναι θεμητό να αποκαλύπτεται η αλήθεια και να ερευνάς αν συμβαίνουν σπατάλες, διασπάσεις δημοσίου. Αυτό είναι πολύ σημαντικό να το ερευνάς. Είναι πολύ σημαντικό να το ερευνάς. Όχι να το στείνεις. Έτσι. Όχι να πλαστογραφείς για να αποδειχθεί ο ισχυρισμός σου και να κάνεις πολιτικό σκουπ ή τέλος πάντων πολιτική εξυπηρέτηση έναντι ανταλλαγμάτων. Αυτό απαγορεύεται. Καταλάβατε. Και ειδικά σε μια Νέα Υόρκη, βρε παιδί μου, που ψάχνουν τους πάντες. Δηλαδή είναι και αφελές. Μόνο αυτό που λέει ο πρόεδρος. Είναι και αφελές. Είναι και σκόπιμο. Πέρα από τη σκοπιμότητα που ανέφερες, υπάρχει και ένα ζήτημα αισθητικής, έτσι.
να προχωρήσουμε στο δεύτερο, τρίτο. Αλλά υπάρχει ο κόσμος μας βλέπει όμως, διερωτάται πόσο πιο χαμηλά θα πέσει η δημοσιογραφία. Αυτό. Αυτό είναι. Αυτό είναι. Θα βγαίνει έξω και θα σου λένε. Το λέω πολύ απλά, όπως θα σου το πει κάποιος στο καφενείο. Πόσο πιο χαμηλά θα πέσει τα κόμμα. Δηλαδή αυτό δεν χρειάζεται τίποτα άλλο. Και θα κληθούμε εμείς λοιπόν οι υπόλοιποι να απαντήσουμε. Δεν ξέρω τι έχει γίνει. Θα δούμε τα πραγματικά περιστατικά. Αλλά με βάση αυτά που μαθαίνουμε. Δεξιά και αριστερά. Αλλά ποια απάντηση λοιπόν στο ερώτημα του μέσου πολίτη, πόσο πιο χαμηλά θα πέσει Έλληνα δημοσιογράφη ακόμα. Αυτό τα λέει όλα. Δεν χρειάζεται να πούμε τίποτα άλλο. Το τι κρύβεται από πίσω θα το δούμε στην πορεία. Αν υπάρχουν σοβαρότητε. Να πάμε και σε μία έτσι αποτίμηση